Πολύ Μετά από δύο εκλογικέ αναμετρήσει, μέσα σε ένα χρόνο. Α, ορίστε, κυβέρνησε και ο φίλο του κυρίου Τσίπρα, έτσι, που είχε σαν χρυσό Αντρέα. <laughs> ναι, Σε τέσσερι, μέσα σε εισάριθμα χρόνια, έκαναν τέσσερι εκλογέ. Σε τέσσερα χρόνια, δύο μέσα σε ένα χρόνο, κατάφεραν τελικά να συμφωνήσουν οι σοσιαλιστέ του Σάνσεθ με του Γιουνίδο Ποδέμο. Ε, και όπω καταλαβαίνετε. Τιουλειά. Ναι. λύσε μου μια πορεία. Ναι. Όλη αυτή η συζήτηση, όλο το προηγούμενο διάστημα, γι' επειδή ο κύριο Σάνσεθ. Δεν ήθελε να κυβερνήσει είναι με του Ποδέμου και τον κύριο Ιγκλέσκη. Αλλά είδε ότι μάλλον η επιλογή του να προχωρήσει σε πρόορε του ήρθε μπουδα, δηλαδή... με αποτέλεσμα τα, να. Ναι, και, και ο να κύριο Τσίπρα δεν ήθελε να κυβερνήσει με τον κύριο Καμένο, αλλά είδε τι έγινε σε έναν χρόνο Η αλήθεια δηλαδή. είναι πω άμα δούμε <laughs> τα αποτελέσματα <laughs> θα δούμε ότι ο πιο ευνοημένο είναι το κόμμα των Ιουνίδων Ποδέμου. Διότι ναι, μεν έχασαν αρκετά, πάρα πολλέ έδρε και έφτασαν στι 35, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν καταλητικό ρόλο γιατί διεκδικούν αντιπροεδρία και τα μεγαλύτερα Υπουργεία τα οποία είχε πολύ σωστά σωστά επεσήμανας, αρνηθεί ο Σάνσετ Μα... στην προηγούμενη περίοδο που ήθελε και των οικονομικών και το Υπουργείο Εξωτερικών Υποδέμος. Τους είχε αρνηθεί, τους είχε αρνηθεί αντιπροεδρία. Είπαν θα πάμε σε εκλογές και θα πάρω αυτοδυναμία. Τελικά έχασε τρεις μονάδες. Ε, διαλύθηκαν ουσιαστικά οι Θιουδαδάνος, οι φιλελεύθεροι, οι πολίτες. όπω όπως λέγονται. Ακριβώς επειδή τοπικά είχαν συνεργαστεί με το ακροδεξιό Vox. Το Vox διπλασίασε τις έδρες του, 52 παρακαλώ, σε μια ε, ιστορικά, αν θέλετε, πληγωμένη Ισπανία, που δεν θα έπρεπε να έχει αυτό το αποτέλεσμα το Vox, αλλά φαίνεται πω και εκεί η κοινωνία έχει δηλητηριαστεί με το θέμα των μεταναστών. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι αναγκαστική, όπω είπε, η ιστορική αναγκαιότητα, πριν από λίγο μίλησε ο Σάνσεθ η συνεργασία μεταξύ των Γιούντο Ποδέμο και των Σοσιαλιστών δεν σχηματίζουν κυβέρνηση όμω, διότι ο συνδυασμό των 120 εδρών που κέρδισαν οι Σοσιαλιστέ και των 35 των Ποδέμο δεν είναι αρκετέ για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία των Τη 350 δελεκαδια... μελών τη Βουλή. Οπότε χρειάζεται τουλάχιστον άλλα πέντε κόμματα, αλλά θα τα έχει, θα τα έχει διότι ναι. είναι πολυκερματισμένη η Βουλή. Είναι 16 κόμματα μέσα στην Ισπανική Μα Βουλή. Μα και πριν κυβέρνηση μειοψηφία είχε ο κύριο Σάντσε. Λοιπόν, φέρω. σε ευχαριστούμε πολύ, Ουλή. Αλλά είναι από τα παράξενα, έτσι.